μαζί μας τον Παύλο τον Καπώνη στα παρασκήνια του GFC 2. Πες μας, πώς φαίνεται μέχρι στιγμής το event? Είναι πολύ ανώτερο από το GFC 1, μου άρεσαν πάρα πολλοί αγώνες. Παίξαν και τρεις δικοί μας αθλητές από την ομάδα μας, η Diamond Dream Team, MMA. Και οι τρεις είχαμε 3-3, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ο Τόνιο Μοντελίκα, ο Έντι Μοντελίκα, ο Τόνιο Χριστοδούλου και ο Άλεξ Ενό. Και πάμε μπροστά, μου άρεσε πάρα πολύ η διοργάνωση. Παίξαν τα παιδιά πολύ πιο καλά, όλα τα παιδιά. Μ' άρεσε και ο γόνος του πολύ, του Νίκο Σόβολη. Μ' άρεσε, εμένα πάντα μου άρεσε, η όρθια μάχη. Το διασκέδασα πάρα πολύ, περισσότερο από την πρώτη φορά. Εδώ και λίγο καιρό έχεις ξεκινήσει και έχεις ένα full program MMA. Έχουν αναλάβει κάποια παιδιά, η ομάδα έχει. Ναι, ο Τόνι Χριστοδούλου δουλεύει και έχει αναλάβει την ομάδα και διδάσκει στο ελληνικό, στο Diamond Camp 1. Ο Όντι Μοντιλίκα στο Diamond Camp 2 στη Δάφνη. Ναι, προχωράμε με την. Δουλεύουμε με την ομάδα πάρα πολύ δυνατά. Αφού μου αρέσει και έχει αρχίσει να μου αρέσει και εμένα, μέχρι και εγώ ακόμα. Μπαίνω και το σκέφτεσαι δηλαδή, γιατί είδαμε τώρα και στο μάτι του ότι θα πει στο κλειδί. Είδαμε το λεφτά είναι το προς το παρόν δεν αλλάζω επάγγελμα. Ακόμα στηρίζω καλά, μου αρέσει πολύ η όρθια μάχη. Κάνεις προπονήσεις όμως στο έδαφος, Κάνω προπονήσεις, μου αρέσει. Θέλω να έχω και λύσεις κάτω στο έδαφος, θέλω να δω πώς είναι, προπονούμε με τα παιδιά. Εντάξει, τώρα άμα θα μπούμε, ίσως να μπω να δοκιμάσω κάποια στιγμή κι εγώ. Βλέπουμε ότι όλοι οι αγώνες, σχεδόν όλοι, λήγουν είτε με υποταγή στο πάτωμα, είτε με τεχνικό νοκάουτ πάλι στο πάτωμα. Πώς το κρίνεις το επίπεδο του striking, έτσι, και σε αυτό το event και σε όλα τα άλλα που έχουν γίνει? Ακόμα στην Ελλάδα πιστεύω, επειδή τώρα ξεκινάει να δουλεύει, όπως κάθε πράγμα στην αρχή, εντάξει, τα παιδιά θα ανεβάσουν επίπεδο σιγά σιγά με τον καιρό. Άμα δεις και στο εξωτερικό, ακόμα και στο UFC τώρα, παίζουν πολύ καλά στην όρθια μάχη. Mm-hmm. Και δεν τελειώνουν όλοι οι αγώνες ή με κουταγή. Ίσα-ίσα τελειώνουν πολλά με νοκάουτ και στην όρθια μάχη. Εγώ είμαι λάτρης της όρθιας μάχης, να λέω. Και επιλογή μου κι εγώ, άμα έπαιζα ποτέ MMA, ήταν να δουλέψω όρθια και άμα πέσω κάτω πάλι να ξανασηκωθώ να δουλέψω πάλι όρθια. Όταν κάθεσαι και βλέπεις αγώνες δηλαδή και βλέπεις κάποιον να τον ρίχνεις πάνω στο κάτω, δεν σκέφτεσαι, εγώ θα έκανα εκείνο για να μείνω όρθιος? Εγώ θα έκανα εκείνο όχι όταν πέσει κάτω, εγώ θα σκέφτομαι πιο πολύ. Ναι, αυτό για να μην μείνεις όρθιος. Ακόμα δεν έχω φτάσει στο επίπεδο όταν θα πέσω κάτω να σκέφτομαι τι θα έκανα. Η δουλειά μου είναι να μην πέσω κάτω. Ωραία, ωραία. Καλή επιτυχία τότε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.